Δεν κάνει βήμα πίσω ο Φρέντις Μπελέρης. Μιλώντας στο Open μέσα από τη φυλακή που παραμένει εδώ και 10 μήνες, τονίζει ότι δεν προδίδει τους ανθρώπους που τον εξέλεξαν δήμαρχο και ότι μετά την αποκάλυψη πως δέχθηκε πρόταση από το περιβάλλον του Έντι Ράμα να παραιτηθεί από τη Δημαρχία της Χιμάρας προκειμένου να κερδίσει την ελευθερία του, δεν υπήρχε περίπτωση να αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Όχι μόνο δεν πέρασε από το μυαλό μου να παραιτηθώ, αλλά το θεωρώ και μεγάλη προσβολή και ατιμία προς τον κόσμο που με στήριξε, την ομάδα μας η οποία οργάνωσε και πάλεψε να έρθουμε στη διοίκηση του Δήμου. Δεν έχει να κάνει με μένα προσωπικά, έχει να κάνει το πώς θα προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας στο Δήμο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ την παρέτησή μου να την αλλάξω οτιδήποτε. Όπως λέει στο Open, λίγα 24 ώρα μετά την πρωτόδικη καταδίκη του σε φυλάκιση 2 ετών, είναι αποφασισμένος να παλέψει ως τη δικαίωση και θα φτάσει ως τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Περιμένουμε να καθαρογραφεί απόφαση, ώστε να πάρουμε στα χέρια μας και να καταθέσουμε προσφυγή στο εφετείο. Περιμένουμε να τελεσυδικήσουν όλες οι αποφάσεις στο Αγωνικό Δικαστήριο με σκοπό να πάμε στο Σαργούγο, όπου είναι και η ελπίδα μας να βρούμε το δίκιο. Δεν υπάρχουν στοιχεία ενοχοποίησης. Και όμως ήρθε η καταδίκη αυτή. Εγώ φοβάμαι ότι και στο δεύτερο βαθμό, στην έφεση, θα ακολουθήσει η καταδίκη του Δήμαρχου Χιμάρας. Πάλεψε για μήνες σε μια δίκη που χαρακτηρίστηκε παροδία, με μια σύλληψη που έμοιαζε με απαγωγή. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του πρώην Προέδρου της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, στο Open και την Αναστασία Αργυριάδου. Everyone knows that Beleria was arrested after he was attacked publicly from the Prime Minister. Because our Prime Minister understood that Beleri had a strong support by the community. Την ίδια ώρα το Δήμο Χιμάρας σε μια πιθανότατα παγκόσμια πρωτοτυπία συνεχίζει να διοικεί ο εκλεκτός του Έντι Ράμα και ηττημένος των εκλογών της 14ης Μαΐου του 2023 Γκόρος.